πάμε και στο Μάνο μας να δούμε τι ειδήσεις. Μάνο, με τι θα ξεκινήσουμε? Καλημέρα. Να πούμε αρχικά ότι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα νότια παράλια του νησιού. Ήδη το 2023 συνολικά κατέπλευσαν στην Κρήτη 750 μετανάστες. Το πρώτο δίμηνο που διανύουμε κατέφτασαν πάνω από 150 αιγυπτιακής κυρίως και πακιστανικής καταγωγής. Ήδη έχουν συλληφθεί 5 συνολικά διακινητές και έχουν οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Να πούμε επίσης ότι οι μετανάστες προσεγγίζουν κυρίως τα σκάφη, προσεγγίζουν κυρίως τα νότια παράλια και συγκεκριμένα την Αγία Γαλήνη, τα Σφακιά, τη Γάβδο, τα Καπαριανά των Μυρών και άλλες περιοχές από τα παράλια της Λιβύης. Συνήθως, σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, για κάθε έναν απαιτούνται 5.000 ευρώ, τα οποία χρήματα, τα χρήματα αυτά δίδονται στους διακινητές προκειμένου να τους μεταφέρουν προς την Κρήτη. Αυτό ανησυχεί τις αρχές. Ήδη βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή οι άνδρες του λιμενικού σώματος και τα λιμενικά φυλάκια στα νότια του νησιού. Ανησυχητικό παραμένει το γεγονός, καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πέρυσι για παράδειγμα πρόπερσι, δεν υπήρχαν αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Συνήθως, Γιώργο Κιάννα, θυμόμαστε από το Ανατολικό Αιγαίο τις ροές αυτές. Πάντως, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές, προκειμένου να αποτρέψουν ή να ελέγξουν και να επιτηρήσουν τα παράλια του νησιού. Μάλιστα. Είναι λογικό, γιατί πια έχουν σφίξει τα πράγματα από τα ανατολικά και τα κυκλώματα πλέον προτιμούν το δύσκολο δρόμο, ο οποίος αποφέρει και περισσότερα χρήματα. Θυμόμαστε και την τραγωδία στην Πήλωτ, έτσι, ένα τέτοιο δρομολόγιο ήταν. Σωστά, και σε τέτοιες συνθήκες που πάντα επιλέγουν, καιρικές συνθήκες, για να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στη σκάφη του λιμενικού. Τέλος πάντων, τώρα, έχουμε ακούσει πολλών ειδών κλοπές και απάτες, Μάνο, σε κοσμοτοπολία, σε τράπεζες, σε καταστήματα τα οποία κάνουν μεγάλους τζίρους κτλ. Στην Κρήτη φοριέται μια άλλη μορφή απάτης τους τελευταίους μήνες και υπάρχει και πάρα πολύ συγκεκριμένος λόγος. Ακριβώς υπάρχει λόγος και αυτός είναι το ελαιόλαδο, το κριτικό ελαιόλαδο που πέρυσι, να πούμε, κινήθηκε στα 10 ευρώ το λίτρο. Φέτος έχει κυμαίνεται περίπου στα 8 ευρώ το λίτρο, κάτι που σημαίνει ότι έχει αξία. Γι' αυτό λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο δύο άνδρες 31 και 26 ετών αντίστοιχα έκαναν μία κλοπή σε αποθήκη, κλοπή ελαιολάδου από αποθήκη 524 κιλών και αξίας περίπου 5.000 ευρώ. Βρήκαν λοιπόν τον τρόπο, είχαν επιχειρήσει και τις προηγούμενες ημέρες, όμως κατάφεραν μετά από μια επιχείρηση που έκαναν να αποσπάσουν αυτό το ελαιόλαδο. Οι αρχές τους εντόπισαν, η ασφάλεια του Αγίου Νικολάου, μετά από ίχνη αυτοκινήτου που εντοπίστηκαν έξω από την αποθήκη και ένα κλειδί. Το κλειδί αυτό το χρησιμοποίησε ο ένας από τους δύο, ο οποίος και συνελήφθηκε και υπέδειξε τον συνεργό του, ο οποίος και εργαζόταν στο παρελθόν σε ελαιουργικές εργασίες του ανθρώπου αυτού που έχασε τελικά το λάδι του. Μάλιστα. Θα φτάσουμε έτσι, παιδιά, να λέμε τώρα το λάδι λαδάκι, μία με την τιμή που είναι στα ύψη. Μία που δεν μπορούμε να το φυλάσουμε σε μία αποθήκη, γιατί φοβόμαστε μην έρθει κάποιος και μας το πάρει. Ένα τόνος λάδι κάνει 10 χιλιάρικα, το διανοείσαι. Πού φτάσαμε. Κάνει 10 χιλιάρικα. Και πρόσεξε, τιμή παραγωγού τώρα. Εγώ σου λέω αυτά τα οποία δεν θα πάρει αυτός ο οποίος έχει βγάλει το λάδι. Ακριβώς. Δεν σου λέω να πας να το πουλήσεις. Σίγουρα, σαφώς. Εντάξει, βέβαια και η τιμή που κάποτε ήταν και στα 2 και στα 3 ευρώ, σαφώς δεν ήταν και αυτή η τιμή, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι ελαιοπαραγωγός. Τα λάδια και τα μάτια σας εκεί στην Κρήτη. Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάνος Τριγώνης. Να σε καλά, Μάνο. Και Αλεξάνδρα Μερακλήδη, σαφώς. Θα σας δούμε και στη συνέχεια, καλοί συνάδελφοι, αν χρειαστεί.